ελληνικού κράτους λειτουργούμε με εγκυκλίους και νόμους. Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι. Κύριε Πολάκη, τώρα είναι δυνατόν να λέτε σε πολιτικό αντίπαλο να το βουλώσει. Είστε απαράδεκτο. Για μια ακόμη φορά είστε απαράδεκτο. Δεν σα φοβόμαστε. Να κάνετε αυτό που πρέπει. Σάλλο έχει προκαλέσει η επίθεση με απαράδεκτες εκφράσεις του Παύλου Πολάκη κατά της Μαρίας Ρεγγέλα, όταν η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ το φεκ της απόφασης που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του περί διακοπής πρόσβασης των ασφαλισμένων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και κάτι για να... Κύριε Ρεγγέλα, να πάρει να κάνει κάποια δουλειά, γιατί δεν ξέρει, με ρωτάει ποιο φεκ. Τώρα, να δει αυτά που ψηφίσατε, κύριε Πολάκη μου. Να σας πω, κύριε Πολάκη, υπάρχει κάποιο φεκ. Δεν σας ούτε όταν μιλάτε, ούτε όταν μας απειλείτε. Λοιπόν, όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με στοιχεία. Να κόψετε αυτό το ακροδεξιό κατήπορο. Η κόντρα συνεχίστηκε και σήμερα. Οι ύβρις, ο μισογυνισμός και οι τοξικές επιθέσεις δεν έχουν θέση όχι μόνο στη Βουλή ή στην πολιτική αρένα, αλλά κυρίως στην κοινωνία. Πάντως, ας μην ξεχνούν και ο κύριος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι στη Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν φοβηθήκαμε ούτε πρόκειται να φοβηθούμε θρασίδηλους πολιτικούς τραμπούκους. Αφήστε κατά μέρος τις μπούρδες περί σεξιστικής επίθεσης Πολάκη στη Σιρεγγέλα και ζητήστε ταπεινή συγγνώμη του τύπου «Συγγνώμη έσφαλα, δεν θα επαναληφθεί» για την προσπάθεια που κάνατε χθες να πετάξετε εκτός συστήματος συνταγογράφησης τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Λέξη δεν παίρνω πίσω από αυτά που είπα χθες σε μια βουλευτή που δεν ήξερε καν το αντικείμενο που κουβεντιάζαμε. Ο Στεφάνος Κασελάκης επικοινώνησε με τη Μαρία Σιρεγγέλα ζητώντας τη συγγνώμη, αναφέροντας όμως πως ακόμα περιμένει μια συγγνώμη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ομοφοβικό σχόλιο του γαλάζιου βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος δεν γνώριζε αν έπρεπε να βάλει το άρθρο «Ο ή Ι» πριν από το όνομα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση χαρακτήρισε ωστόσο τη συγγνώμη υποκριτική και ζητά τη διαγραφή Πολάκη, η άποψη που ασπάζεται και η Μαρία Σιρεγγέλα. Η συγγνώμη, για να είναι ειλικρινής, θα πρέπει να είναι και έμπρακτη. Πραγματικά, περιμέναμε τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Η συγγνώμη του Κασελάκη για λαπαρεξιμό του Πολάκη είναι υποκριτική. Η αντιπαράθεση συνεχίζεται και για τις καταγγελίες Πολάκη περί αποκλεισμού των ασφάλιστων από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να διαψεύδει πως υπήρξε απόφαση και να κάνει λόγο για τεχνικό πρόβλημα. Αντί να κάτσει να γίνει μια συζήτηση, τι έγινε κύριε Υπουργέ της Υγείας, γιατί αυτή η ανασφάλιση βρήκε τα φαρμακάτους, και να μπορώ εγώ να εξηγήσω, παιδιά, τεχνικό λάθος, γιατί δεν έχω αλλάξει καμία απόφαση, και να προχωρήσω διάλογο, και να το φτιάξουμε το πρόβλημα και να μπορούν οι άνθρωποι τα φαρμακάτους, αρχίζουμε. Ο Γεωργιάδης, ο μισάνθρωπος, κάτσε εσύ, μωρή, βούλωσε το. Αυτό έγινε και άσε τις αηδίες περί τεχνικού λάθους. Απλά σας έπνιξε το τσουνάμι των αντιδράσεων που ξεκίνησε χθες βράδυ με την ανάρτησή μου και τρέξατε σαν τους λαβωμένους ποντικούς να το διορθώσετε σήμερα το πρωί. Οπότε μη συγκρίνεσαι με μένα, ακροδεξία τηλεβιβλιοπόλη. Η επίθεση Πολάκη έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ανέχεσαι τέτοιου είδους συμπεριφορές, τότε πηγαίνουμε σε διαφορετικές λογικές. Θεωρώ άστοχη τη διατύπωση αυτή την οποία αναφέρετε και ένα πραγματικό γλωσσικό λίσθημα. Θέση για το επεισόδιο παίρνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Οι ακρότητες, οι προσωπικές προσβολές, ο υποτιμητικός λόγος υπονομεύουν την αξιοπιστία της πολιτικής και δίνουν άλοθη σε περαιτέρω ακραίες συμπεριφορές. Αυτό είναι αντανάκλαση στη μούρη του. Το βούλος το δείχνει η έλλειψη ψυχραιμίας. Είναι άδεια η Βουλή και γεμάτα τα τηλεοπτικά πάνελ. Ντροπή σε όλους τους.